Και εύχομαι την άκρη υγειά του, ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης, ο Λόψκα, εύχομαι και όλα τα παιδιά. Όχι μόνο ο Κωνσταντέλιας, όλα τα παιδιά. Όλα. Ειδικά οι Έλληνες. Ειδικά οι Έλληνες. Να πάνε καλά τα παιδιά και να πάνε εξωτερικό και. Αλλά μην ακούω υπερβολές τώρα τύπου Τζόρνταν. Και καλά τώρα σε ένα ποιο ευρωκαγιάζει τώρα. Η City. Εμείς ξέρουμε τι θα πει. Οι ακαδημίες τη City. Ναι, βρε, ναι, έχουν ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και τη Arsenal. Ναι, συγγνώμη, ναι. Και τη Blackpool. Ναι. Περίπου 800 παιδιά. Ωραία. Και. Έτσι. Και. Ειδικά. Και. Από 7 και κάτω. Του πάω το βρετανικό ποδόσφαιρο. Του πάω πόσα έχουν, ξέρεις. Πόσα παιδιά έχουν του πάω. Σε τι ποιότητα. Σε τι ποιότητα. Στην καλύτερη που υπάρχει στα Βαλκάνια. Ποια Ελλάδα, ρε! Στα Βαλκάνια είναι η κορυφή ο ΠΑΟΚ. Στα Βαλκάνια. Ναι. Ωραία. Και μέσα στη. Πιστεύω εγώ, μέσα στις 10 κορυφές στην Ευρώπη μέσα. Στην Ευρώπη. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τα ακούει τώρα η Τσέλσι και η Arsenal και η City και η United και πεθαίνουν στο. Άντε να σε πω 15. Ναι. Είναι το πρέβιλε τώρα, για ποιο μιλάς τώρα, ξέρεις. Μόνο σου το είπες με 5 εμφανίσεις. Μόνο σου το είπες πριν, Ιορδάνη. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, είπα και μόνος μου. Πρέπει να μπει τώρα στη City το Σάββατο. Εδώ και 1,5 χρόνο και δεν μπορεί να μπει. Εγώ είπα το εξής. Όταν θα πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, δεν θα πουληθεί κάτω από 20. Είπα, δεν σε είπα. Από... Τώρα κάνει 20. Από ομάδα που παίζει το conference, δεν πρόκειται. Πάνω από 4-5 εκατομμύρια δεν θα πάνω από βάσει βάση αυτής της λογικής πάει. Είναι ο βάση αυτής της λογικής πάει. Και πάνω από 10 μόνο του. Πάνω από 20 μόνο του Champions League. Ναι ρε, εντάξει. Τώρα δώσει ομάδα 20 εκατομμύρια. Γιατί θα το δώσει τώρα ρε, αυτό μιλάμε. Το IQ σου είναι τέτοιο δηλαδή που καταλαβαίνεις άλλα. Πότε. Θα το δώσει τώρα. Όταν πει ο Μίλου Champions League. Ο ΠΑΟ. Όταν θα πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, δεν θα πουληθεί κάτω από 20. Αυτό σε λέω. Από τον ΠΑΟ θα πουληθεί. Από πού θα πουληθεί. Εγώ νομίζω. Αυτό σου είπε το σχόλιο. Εγώ νομίζω. Κατάλαβα τι με είπε. Ότι για να φτάσει στα. Εδώ έφυγε ο Τσόλης με 10 εμφανίσεις να πούμε με 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Με 10 συμμετοχές. Έβαλε 8 γκολ, 10 γκολ και ναι, αφού τον έκανε ο δικό σου που το λες jukebox. Ναι. Μας ανέλησε τον γκολ του στο κύπελο με τη Λάρισα στην Τούμπα που ήρθε η Λάρισα με μία ενδεκάδα που έψαχνα να βρω. Δεν υπάρχουν. Και κόντεψε να περάσει κιόλα. Δεν υπάρχουν. Και θα παραλέγει. Να! Γελούσαμε, ναι. Πρώτον, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, 10 και 11 εκατομμύρια. Ποιος το είπε. Για να τα γράφουν. Ποιος το είπε αυτό, ρε φίλε. Τι παίκτες έχει πουλήσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα νούμερα. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, αν σκάσει πρόταση για ποδοσφαιριστή 4 με 5 εκατομμύρια, σε... αρχίζουν οι βεντούζες. Δεν θα τον δώσει. Μα δεν θα τον δώσει. Δεν θα τον δώσει. Η αξία του παίκτη εκτιμάται από την ομάδα του. Πρόταση με ένα τάγιο, σου πω. Ναι, ναι. Τι λιγούρι είναι ο ΠΑΟΚ. Τι, γιατί να τον δώσει. Έχει πουλήσει και τις γκαζόλαμπες ο ΠΑΟΚ. Ποιος γκαζόλαμπες δεν κύριε μαλακά τώρα. Άσε τώρα μαλακά κομπλέξη και τώρα να πούμε. Λιγούρης είναι ο ΠΑΟΚ. Τι είναι λιγούρης είναι. Ποιες γκαζόλαμπες πουλήσει ο ΠΑΟΚ. 25 παίκτες πουλήσει. Ο ΠΑΟΚ. Σε 4 χρόνια 5 ναι ο ΠΑΟΚ. Καλά έκανε άμα είναι έρθουν στην αξία τους για να τους δώσει. Έδωσε κανέναν πάνω από 4-5 εκατομμύρια. Φυσικά δεν έδωσε. Το Τσόλι, 11 εκατομμύρια. Άντε ρε τράβατε. Για νουλίς. Έχετε κανένα παίκτη εσείς να πουλήσετε. Κανένα παίκτη έχετε. Ακαδημίες έχετε. Ας τι έχουμε εμείς τώρα. Έφυγε ο Τσόλις με 11 εκατομμύρια. Άσε μαλάκα τώρα με τώρα με. Μαλάκα. Ο Μίγλι έχει το κεφάλι σου να μην. Το δικό σου έχει ο Μίγλι ρε. Ο Ρουμανόγκυπτος. Το πάντασμα της Ιμηρίας. Ο Ρουμανόγκυπτος. Μαλάκα τώρα να πούμε. Τον άλλο μήνα που θα κλέσει να πούμε εδώ πέρα. Εγώ θα κλέσω. Μίκλες εσύ τον άλλο μήνα. Εδώ θα σε ακούω. 20 βαθμούς διαφορά από την κορυφή έχεις εκεί. Για πρωτάθλημα μας. Τα λέγατε χθες και γέλαγα να πούμε εκεί πέρα. Α, σε κάνα μήνα τώρα θα μπαμπανίζουμε εδώ πέρα. Τέτοιο κόμπλεξ που έχεις με τον ΠΑΟΚ. Τέτοιο κόμπλεξ που έχεις με τον ΠΑΟΚ. Σε κάνα μήνα. Τι τώρα. Όλος ο κόσμος κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Εσύ το έχεις. Εσύ ο Ασλάμας το έχετε. Και εσύ το βλέπεις. Το βλέπεις. Με λες τον Λουτσέσκο βγήκε ο Ολυμπιακός και λέει ο κορυφαίος προπονητής και εσύ μου το λες. Τι έκανε Ρουμανόγκυπτο, μου λες από την πρώτη μέρα. Τι είναι ο Λουτσέσκο, δεν είναι. Είναι προπονητάρα, προπονητάρα. Άφηγε από τον πάγο που δεν πάει να κάνει τον προπονητή. Πριν από τον πάγο που έκανε τον προπονητή. Όπου πάει προπονητάρα είναι, ρε. Όπου πάει προπονητάρα. Ξαδίδι το πρωτάθλημα τώρα πήρε τάμπλο Λουτσέσκου. Όπου και να πάει ο Λουτσέσκου. Όπου και να πάει ο Λουτσέσκου. Να ξέρεις. Ναι. Δεν τον αφήνουν να μπει μέσα στα αποδυτήρια. Τι λέρε μεγάλε. Άλλοι παίκτες δεν έχουν κάρτα. Τι λέρε μεγάλε. Ράκουσέ με εμένα. Έλα βρε τώρα να πούμε.
Ποια νούμερο 1 ακαδημία στα Βαλκάνια, ρε Κιδόνι Τζόρνταν, έναν μέτριο παίκτη που βγάζει η Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι ναι, όσο όλη η ακαδημία του ΠΑΟ. Λέει ο Μπουκ. Ευχαριστώ. Να διάσω το δικό του κεφάλι. Πάμε γιατί πούλησαν το Τζόλι 11 εκατομμύρια. Ψέματα λέει. Αυτοί έχουν αγορά ανοιχτή. Ψέματα λέει. Τι, για τον ΠΑΟ. Έχει γεμίσει και η Αγγλία με. Για τον ΠΑΟ ξέρει ακαδημίε. Καλά, ειδικά Γερμανία. Στην Ελλάδα είσαι καταπληκτικό. Ρε πόσα παιδιά για τον ΠΑΟ ξέρω, τάω ξέρει. Δεν ξέρει. Άσε με ρε μαλακά, καταρχάς ακαδημιάρες ποιος είχε, άντε παιδί που τα ξέρεις όλα. Ποια ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ζαγοράκη ως Προέδρου από τον Ηρακλή, στον ΠΑΟ. Ποια ήταν η πρώτη μεταγραφή, ποια κίνηση έκανε ο Ζαγοράκης. Το λέω τώρα, μακάρι μας λέει ο Ζαγοράκης, μακάρι. Ποιον πήρε. Τι πήρε, παίκτη. Όχι παίκτη. Κάτι άλλο έκανε. Μικρό. Όχι παίκτη. Τι. Ιδιότητα άλλη. Προπονητή, άντε. Στις ακαδημίες κάτω. Ποιον πήρε στον ΠΑΟ, από πού. Και κλαίγανε γονείς. Είσαι τις ακαδημίες. Με λες τώρα πριν από δεκάδες. Φοβερή Ελευθεριάδη από Ηρακλή. Εντάξει. Που είναι Ολυμπιακό και Εθνική Ελλάδος. Γιατί πήγε. Ήμορφη ο Θοδωρής. Γιατί τον πήρε. Τον καλησπερίζω. Γιατί τον γνωρίζω προσωπικά. Γιατί τον πήρε. Ρε. Το λατρεύω. Γιατί έφυγε για να σου κάνει ακαδημίες. Ναι, από τον Ηρακλή. Μπράβο στον Ζαγοράκη. Γιατί έφυγε από τον Ηρακλή. Γιατί εκεί του έδωσε πολλά λεφτά. Άλλο τι είχα βγει εσύ. Τα τελευταία χρόνια. Τρελός είναι άνθρωπος. Ναι, εσύ είσαι τρελός, ρε μαλάκα. Γιατί δεν τον πάρει. Καλά έκανε και τον πήρε. Τα τελευταία χρόνια. Ρε τον Ιμνό, εγώ τι είπα, κακά έκανε. Άρα τι. Μπράβο του λέω. Λοιπόν... Και μετά τον πήρε. Ναι. Ορθοπαιδικό. Μανώλη Παπακώστα. Mm. Από τον Ηρακλή. Ναι. Αυτά. Τα τελευταία, τα τελευταία ο Μανώλης. Χρόνια. Ναι. Τα περισσότερα ξυρίκια στην Ελλάδα ναι, τα έχει βγάλει ο Ιμνό. Δεν είπα οξύ. Ο Μανώλης. Έχω δύο κιλά σπίτι. Από πού είναι ο Μανώλης που ακούσες. Ευχαριστούμε Στέλιο για το τονί. Ε? Να σου πω ότι είναι ο γιατρός μου. Από πού είναι. Να σου πω ότι είναι ο γιατρός ναι, μου. Από πού είναι, σε ρωτάω. Στα αρχίδια μου από πού είναι, ρε Πούστη. Δεν ξέρεις, ρε μαλάκα. Ψεύτης είσαι, ρε μαλάκα. Έχω ρωτήσει εδώ πέρα. Από την Καρίτσα Πιερίας είναι ο Παπακώστας. Και τι έγινε. Γιατί δεν ξέρεις από πού είναι. Ναι. Όπω ρε μαλάκα. Ναι. Είναι γιατρός σου, άμα... είναι από όλα, αλλά δεν ξέρεις από πού είναι. Μιλάμε για μαλάκα τώρα. Δεν μου λες. Είσαι μαλάκα. Έχεις οικογένεια εσύ, παιδίατρο έχεις. Δεν ξέρω από πού είναι. Δεν ξέρω πού είναι. Είμαι. Είσαι μαλάκα. Στέλνει το παιδί, είσαι γιατρό. Δεν ξέρω πού είναι. Κάτι τρέψει σαν πατέρα, δηλαδή. Καλά είναι ο γιατρό σου. Έχετε μιλήσει, έχετε κάνει γιατρό σου. Τι να το πω, ρε Μανώλη, από πού είσαι, ρε. Εδώ μα είπε να πούμε του Πανουριά η κόρη πιο παντρεύτηκε και δεν ξέρω ο γιατρό που είναι, ρε. Αυτό είναι κουτσομπολιό, ρε φίλε. Α, κουτσομπολιό, ρε. Αυτό είναι κουτσομπολιό του Πανουριά η κόρη. Θα πάω στον γιατρό να το πω γιατρέ. Από πού είσαι. Δεν με το πει, γιατρό σου είναι. Γιατί δεν με το πει. Μαλάκα πάει καλά ο άνθρωπο. Εγώ φυσικά εσύ δεν πα καλά, ρε μαλάκα. Τα περισσότερα. Δεν μου λε! Μισό λεπτό. Και ο καρδιολόγο μου δεν ξέρω πού είναι. Είμαι μαλάκα. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Τώρα τι να πω. Τα εγώ δεν. Τα περισσότερα δυσχυρίκια στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Να πα για 15 γιατρού. Σε διαφορά. Ε, Κώστα, συγγνώμη λίγο. Εσύ, να γερά τα παιδιά. Να είναι γερά τα παιδιά σου, ρε φίλε. Έχει ρωτήσει τον παιδί. Ένα, συγγνώμη. Α, sorry, συγγνώμη. Ένα, νόμιζα το μυαλό μου. Έχει ξέρει από πού είναι ο παιδίατρό του. Όχι, δεν ξέρω. Είσαι εγκληματία πατέρα. Καταρχήν παιδίατρο δεν θέλει τώρα γιατί είναι μεγάλο. Τα άλλα όλα πώ τα ξέρει, ρε φίλε. Είναι 26 ολόκληρο. Του Παπακώστα τα άλλα όλα πώ τα ξέρει. Όταν εθνική Ελλάδα στο δεκάθλο. Ναι, που τα ξέρει όλα τα άλλα του Παπακώστα. Ποια άλλα τα ξέρει. Και μα βάζει είναι προσωπικό μου γιατρό μου λε. Είναι γιατρό μου. Και δεν ξέρει από πού είναι. Άρα δεν είναι και προσωπικό σου γιατρό. Φίλε, όλοι κλείστο. Sorry, φίλε, κλείστο. Ακούμε πάρα πράγματα πίθανα. Συγγνώμη, κλείστο, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θα πάρω έναν φίλο μου, ο οποίος είναι φίλος με τον Παπακώστα και θα ρωτήσω για σένα, ρε κουπάρα. Κάτσε, Χατζηνάκο. Θα ρωτήσω για σένα. Φαντάζομαι το πάση το αυτοκίνητο σε ένα συνεργείο. Έτσι, μη θα βγει, δεν μαζί, δεν κάνουμε. Θα ρωτήσω για σένα. Από πού είναι το συνεργείο, από πού είναι ο τύπος που σου δίνει το αυτοκίνητο, ξέρει. Όχι, είσαι μαλάκας. Εγώ θα πάρω σε έναν φίλο μου προσωπικό, ο οποίος είναι φίλος με τον Παπακώστα, είναι και ο Χωριανή. Και θα ρωτήσω για σένα. Κάει και ο εγκέφαλός μας. Πάμε κόσμο. Είναι παρκαρισμένος. Πάμε κόσμο. Καήκαμε. Δίκιο έχει ο Τζόρνταν και αυτό έχει τόσες γνώσεις. Γιατί κάθε πελάτης που πάει στο μανάβικό του ζητάει πρώτα να λύσει το πιθαγόριο θεώρημα και μετά ψωνίζει. Το πιθαγόριο θεώρημα, ακούστε μαλάκες, να σας πω κάτι. Το βγάζει ο Τζούκουμποξ να πούμε και το βγάζει και κάτι θέλει να πει ο Τζούκουμποξ και όλοι μαζί. Τι λέει το πιθαγόριο θεώρημα, το ξέρετε. Εγώ εκεί την ημέρα έχω πιει έξι ουίσκι και έχω πάει στην εκπομπή. Αλλά στο πιθαγόριο θεώρημα τα είπα όπως ακριβώς είναι το πιθαγόριο. Ωραία, πες το σήμερα χωρίς ουίσκι. Τι να πω ρε μαλάκα, το τετράγωνο της Ποτιτούλης ούτε με το άθροισμα του τετράγωνου το δύο άλλο κάθετο πλευρών. Δεν το ξέρεις το πιθαγόριο θεώρημα. Και μετά... Τι είναι δηλαδή. Ακριβώς όπως το είπες, πες το άλλη μια φορά ακριβώς όπως το είπες, παραδέχομαι. Και μετά το γύρισε στην εξωτερική πολιτική, ο Τζόρνταν. Μετά το πιθαγόριο. Καλά, σε ένα ρευλάκο εκεί στη χαλάστρα, από τα κουνούπια έχετε πάθει μαλακοπούκος εσείς. Χαμπάρ δεν έχετε να πω.
να συμμιλήσει ο Τζόρνταν τώρα. Να συμμιλήσει ο Τζόρνταν τώρα για το status quo. Τι είναι status quo, ρε Τζόρνταν? Συγκρότημα. Κάτσε. Status quo. Τι είναι? Τι είπες? Για εξωτερική πολιτική δεν μιλάς? Όχι, δεν μιλάω. Γιατί... Σε ακούω εκεί πέρα. Καλά, με ρωσκές αυτά όλα τα ήξερε. Όταν... Ο άλλος ο πρόεδρος. Λέμε, υπάρχει ένα νέο status quo στα Βαλκάνια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ξέρω κάτι, το λέω. Άμα δεν ξέρω, γιατί να πω. Τι να πω, να πω αυτά που δεν ξέρω. Αυτά που δεν ξέρω τα λέτε εσείς. Εδώ είναι. Έτοιμος για εξωτερική πολιτική και για γεωπολιτική. Να αναλύσει τι είναι η μέα κούλπα, τι είναι το κάσιος μπέλι, τι είναι το status quo. Ο κάσιος μπέλι, αυτό που ζούμε εδώ με εσάς είναι κάσιος μπέλι. Αιτία πολέμου συνέχεια. Κάσιους μπέλι. Μαλάκα, εγώ αυτά που ακούω εδώ είναι τία καράφλια στις κι άλλο. Εγώ με καράφλα σε γνώρισα πάντως. Αυτά που έχουμε λίγο τριγύρω. Δηλαδή τι είναι, ρε φίλε, το πυθαγόριο θεωρούμα? Ξαναπες το, πώς το είπες. Τι είναι δηλαδή, τι είναι? Μα το είπες. Κάτσε ρε, άστο να. Το τετράγωνο της υποτίμησης. Αυτή εδώ δεν είναι υποτίμησα. Ποια είναι αυτή? Ναι. Δεν ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών? Το εδώ. Αυτό. Τι είναι? Σωστό. Τώρα το είπε σωστά. Πότε το είπα λάθος, ρε μαλάκες? Αμαλάκες. Δεν το πέτυχε, Κώστατο, δες. Τι να δω, ρε. Αυτό έγραψε χρόνια μετά τώρα. Μετά το πιπί της γυναίκας, ο κόσμος ανακάλυψε το πυθαγόριο θεώρημα, ρε. Αυτό το ξέραν την εποχή των Σπηλαίων. Μαλάκα, κύριε. Τι να. Μα εξηγεί το πυθαγόριο θεώρημα. Καταρχήν η. Πώς έγινε αυτή η κουβέντα, δεν γνωρίζει.